Εγώ θέλω να διατυπώσω κάποια θέματα επιγραμματικά και ιδιαίτερα να επικεντρωθώ, μιας και έχουμε και το συνέδριο της ΕΝΑΕ στις 4, 5, 6 του Φλεβάρι, στα θέματα των ιδιαιτεροτήτων τα οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη μας όταν ψηφιστεί το σχέδιο Καλλικράτης ή όταν εγκριθεί από την ΕΝΑΕ και που έχει σχέση με την νησιωτικότητα. Δεν θα πρέπει να πάμε σε μια διαδικασία ψηφίσματος οποιοδήποτε σχεδίου σε επίπεδο ΕΝΑΕ, σε επίπεδο μεταρρύθμισης διοικητικής πρώτου ή δεύτερου βαθμού, αν δεν ληφθεί υπόψη η νησιωτικότητα. Πιστεύω ότι ό,τι έχει γίνει μέχρι σήμερα δεν έχει λάβει υπόψη του την νησιωτικότητα, γι' αυτός και υπάρχουν αυτές οι αγκυλές και στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Γι' αυτός και σήμερα, όταν με ενημέρωσαν για μία ακόμα φορά ότι έχουμε μίεση εσόδων από το ταμείο κάτω, η κυρία Κάργα ήρθε και μου είπε ότι στην ήδη κουτσορεμένη δόση του Αυγούστου, ήδη στον προϋπολογισμό που κάναμε και συντάξαμε και περάσαμε τεχνικό και θα περάσουμε τεχνικό πράγμα και προϋπολογισμό το Σεπτέμβρη, ήδη οι δόσεις οι σημερινές είναι πάλι κουτσουρωμένες. Κανένας δεν λαμβάνει όταν παίρνει απόφαση και κουτσουρεύει τις δόσεις τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νησιώτικοι και ορεινοί προβληματικοί δήμοι και περιφέρειες και νομαρχίες της Ελλάδας. Δεν μπορούμε λοιπόν μια ζωή το κουστούμι, έτσι όπως έλεγε και ο Μενής, της στερεάς Ελλάδος να το προβάλλουμε σε όλη την Ελλάδα και ιδιαίτερα στα νησιά μας. Αυτό είναι η μία παράμετρος. Η δεύτερη παράμετρος είναι ότι προσωπική μου εντύπωση είναι εκτίμηση ότι δεν μπορεί να προχωρήσει ο δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης σε επίπεδο περιφέρειας ή ο πρώτος βαθμός με τα μαμούθ των δήμων που θα προκύψουν, αν πρώτα δεν λύσουμε το θέμα της οικονομικής αυτοτέλειας και αυτοδυναμίας. Δεν μπορεί να προχωρήσει κανένας Καλλικράτης ή κανένας Καποδίστριας αν οι ΟΤΑ δεν αποκτήσουν τη δικιά τους οικονομική αυτοτέλεια και αυτοδυναμία. Και η οικονομική αυτοτέλεια και αυτοδυναμία αποκτάται μόνο εφόσον η πρωτοβάθμιη ΟΤΑ ή ο δευτεροβάθμιος εισπράττει και επιβάλλει τους φόρους εκείνους που πρέπει να επιβάλλει από μόνος του και εισπράττει τους φόρους αυτούς που οποίοι ισχύουν από μόνος του. Δεν μιλάμε για την επιβολή καινούριων φόρων. Μιλάμε όμως να μπούμε σε μια διαδικασία που η τοπική αυτοδιοίκηση θα κάνει κουμάντο στον τόπο της. Να φέρω ένα παράδειγμα. Ακούγεται τώρα τα τελευταία δύο χρόνια επιβάλλει το κράτος φόρους στην ακίνητη περιουσία, ένα παράδειγμα φέρνω, εισπράττει τους φόρους και κάποτε, αν θυμηθεί, δίνει και το κομμάτι που αντιστοιχεί στην τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου δεύτερου βαθμού. Με αποτέλεσμα, αρμοδιότητες καθημερινά καινούργιες, χωρίς να συνοδεύονται από τις κατάλληλες πιστώσεις. Από τις απαιτούμενες πιστώσεις.